αλήθεια, τι είναι αυτό που σε γοητεύει? Να έχει χιούμορ. Μ' αρέσει να είναι άνετη. Ξαναστάσαμε στο χιούμορ, παιδιά. Είναι το βασικό, βασικό. Να είναι άνετη, δηλαδή ξέρει να μην είναι συνέχεια καθώ πρέπει και αυτό. Να είναι χαλαρή. Λίγο χύμα. Ναι. Έτσι. Να είναι αυτό τη ξέρει. Και ψηλόμορφη δεν σε πειράζει, φαντάζομαι. Δεν σε πειράζει. Μόρια να γίνει. Να το ανεκτήνανε και όλοι. Με χιούμορ και άνετη, άμα δεν είναι όμορφα, θα βγαίνει το σεφερλί. Συγγνώμη. Μα τι να πω, πάντα δεν είναι. Μα αυτό λέω. Βασικά δεν πρέπει να είναι και ανάλογα με το γούστο πάντα, έτσι. Γιατί το γούστο. Καθένα μπορεί να έχει διαφορετικά γούστα. Κωνσταντίν, έχει ζήσει ποτέ με γυναίκα? Μαζί. Ναι, εκείνη τη μεγάλη σχέση ζούσαμε έτσι 2 χρόνια. Μαζί. Τι ήταν, όχι κοπέλα, πώς ήταν να συζήσει μια γυναίκα, γιατί ήσουν και μικρός. Ναι, ήμουν μικρός. Δηλαδή, πολύ. Σου πήγαινε αυτό? Μου πήγαινε, ναι. Τώρα θα μπορούσες, νομίζεις? Δεν το βλέπω. Ξυστή. Όχι να μένετε κάποια βράδια μαζί. Ναι. Πρόσεξε. Α, εννοείς να. Να μένετε μαζί. Κάποια βράδια μαζί, βέβαια. Κάποια βράδια θα μείνει σπίτι, θα μείνει σπίτι σου, εντάξει. Αλλά ναι. Λέω μαζί. Μαζί μέναμε. Βέβαια δεν είχα. Τώρα θα μπορούσες, λέω, θα μπορούσες. Ναι, μην, γιατί ναι, όχι, δεν άμα... με κοιτάς τα μάτια, το μάτι σου παίζει, έχει γίνει ραντάζ. Δεν είναι όπως συνειδητής εγώ πολύ τις κάμερες, κοιτάω να ξέρεις που είμαι. ναι, θα μπορούσα να μείνω. Έχει. Αλλά όχι ακόμα. Α, μία μέρα. Έχεις γνωρίσει καμιά γυναίκα στους δικούς σου? Όλες. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Η μάνα μου ξέρει σπανακόπι τα φτιάχνει. Έχουν φάει. Έχουν φάει όλε σπανακόπι. Αυτό δεν είναι σωστό ούτε για τη μαμά που φτιάχνει τι σπανακόπι, ούτε για το κορίτσι. Εντάξει, ξέρει τι γίνεται. Καταρχά, όσε σχέσει είχα, τι σέβομαι πραγματικά για ό,τι μου δώσανε. Δηλαδή και θέλω να έχω επαφή με όλε, όπω και έχω. Ναι, αλλά για σπανακόπι δεν τι φέρνει πια. Εντάξει, από τη στιγμή που σέβομαι οτιδήποτε έχουν κάνει για μένα, θα φάνε και τι σπανακόπι και το βασίλειο. Όχι, λέμε μετάρεση. Χωρίσατε, περάσαν 2-3 χρόνια. Το πιστεύει ότι η μάνα μου μιλάει ακόμα με μία σχέση με αυτή τη μεγάλη? Δεν είναι καλό αυτό που λες για την επόμενη. Βέβαια, είναι φίλες. Δεν είναι καλό καθόλου για την επόμενη. Μπορεί η γυναίκα να έχει καλύτερη επαφή. Τι σημαίνει αυτό? Αφήστε και εμάς μανάδες να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Όχι, λέει. Ωραία. Βγάλε την πλευρά τη μαμά και βάλε την πλευρά τη σχέση που κάνει τώρα και έχει ακούσει ότι μιλάει με την πρώην μαμά. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εσύ δεν θα είναι κοπέλα. Κοπέλα. Άμα είναι. Όταν μιλάει με την μάνα. Όχι, εγώ σου λέω το αντίθετο. Άμα γίνει, ας πούμε. Άμα η κοπέλα μου είχε έναν πρώην και μίλαγε η μάνα της, δεν θα με πειραζε. Αλήθεια. Παιδιά, μην ξεχνάμε το ζώδιο. Είπαμε δίδυμος. Είμαστε open mind. Open mind. Ας έρθουμε τα αγγλικά μας. Επίσης για το αγόρι είναι αλλιώς να γνωρίζει την κοπέλα. Δηλαδή όταν το αγόρι πάει μια κοπέλα. Δηλαδή όσοι... Στο σπίτι δεν έχει καμία σχέση με το να πηγαίνει η κοπέλα ένα αγόρι στον πατέρα της. Ακόμα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να είσαι και χαλαρός και να πεις γιατί δεν με γνωρίζει. Είναι και αναλόγως στην ηλικία του αγοριού. Άμα πάω εγώ στα 40 μου και γνωρίσω μια κοπέλα, θα έχει κάποιες προσδοκίες η μητέρα. Καλά, μα που κρατάει επαφή με την πρώην κοπέλα. Δεν έχει επαφή έτσι λίγο να σε πείσει. Δεν έχει τα ίση 2 κοπέλες. Ποτέ δεν. Από το Θοδωρή σκέφτομαι και από μένα. Το Θοδωρή. Και τι τι αλλά ο Θοδωρής το στηρίζει το Ποσειδόνιο. Το στήριζα εγώ στην ηλικία του, τώρα το στηρίζει αυτός η οικογένεια. Περιμένετε και το γιο μου, παιδιά, δεν υπάρχει πολύ. Περιμένετε. Θα είναι ο επόμενος στυλοβάτης. Η μάνα 2 τάισε. Ο Θοδωρής δεν φέρνει. Ναι, μα όχι, 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 όχι. 2. Εγώ σκέψου 1 μόνο έχω γνωρίσει. Πολύ καλά κάνει. Αλήθεια. Καλά. Την τελευταία. Καλά. Δεν καλά. Έχω γνωρίσει άλλη. Μπράβο. Τώρα ότι μπαίναν, βγαίναν σπίτι μου κόσμο παλιά από πίσω, δηλαδή εγώ δεν τις έβλεπα. Τώρα οι κοπέλες ήταν πλασιά για τα άπειρα. Μπορεί να κάνανε παρέα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να διαβάζουν ποιήση. Δεν ξέρω. Γνωστή παρέα. Αλλά εγώ 1 γνώρισα. Μπορώ γιατί εσύ δεν την ξέρω. Γιατί με σέβεται ο αδερφό μου, σου λέει τι. Θα βάζω, βγάζω, άνθρωποι μου. Του είχα πει. Του λέω ακού να είναι σοβαρά τα πράγματα. Μου γνωρίζει με ένα χέρο πολύ κάθε μέρα. Δεν σου άρεσε.